Κυρία Κομινάκα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους Σοκρατές. Να είστε καλά. Κυρία Κομινάκα, ένα χρόνο συμπληρώνεται σήμερα από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, εκεί όπου βρίσκεται αυτή την ώρα και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, αποντύοντας φοροτιμής, θα λέγαμε, στη μνήμη των 57 αθώων θυμάτων. Παράλληλα, πολλές εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα, απεργιακές κινητοποιήσεις, με μεγαλύτερη όλων αυτή που αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου μια ώρα από τώρα στην Αθήνα. Είναι ήδη σε εξέλιξη η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα και το με κεντρικό σύνθημα το έγκλημα αυτό δεν θα ξεφαστεί και πρέπει να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, πολιτικές και ποινικές. Γιατί μιλάμε για έγκλημα, ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που παρότι γίνεται προσπάθεια από τη μεριά της κυβέρνησης αλλά και από άλλα κόμματα να συγκαλυφθούν οι αιτίες τους και οι ευθύνες τους, οι μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις που γίνονται σε όλη τη χώρα νομίζω ότι είναι η καλύτερη εξασφάλιση, η μεγαλύτερη εγγύηση για να κάνουν πράξη αυτό που είπαν εκατομμύρια άνθρωποι που ξεκίνησαν στους δρόμους. Κυρία Κομινάκα, γιατί μιλάτε για συγκάλυψη, τι είναι αυτό που σας κάνει να το λέτε αυτό? Κοιτάξτε, πρώτα και κύριο το εφευσμένο κλείσιμο της Εξεταστικής Επιτροπής. Την ώρα που στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αναδεικνύονταν σοβαρές ευθύνες παρά τις... Εμείς λέμε παρά τα προβλήματα που είχε, εννοούμε ότι λόγω των συσχετισμών δυνάμεων και της επιλογής της πλειοψηφίας να μην καλέσει κρίσιμους μάρτυρες, ναι. Μέχρι τώρα εργασίες θα αναδείχθηκαν σοβαρές ευθύνες και πολιτικές και ποινικές για τους λόγους που οδήγησαν στην πραγματικότητα να μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και ενώ υπάρχουν ακόμα στοιχεία που δεν έχουν εξεταστεί, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της έκρηξης και της πυρκαγιάς στα τρένα, το ζήτημα του γρήγορου μπαζώματος και ουσιαστικά της αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η κυβέρνηση επέλεξε, η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε να προχωρήσει σε εστασμένο κλείσιμο των εργασιών. Όμως πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη εγγύηση που θα πιέσει και θα εξασφαλίσει το να αποδοθούν στο σύνολό της ευθύνης είναι αυτοί οι χιλιάδες κόσμου που ξεχύνονται και σήμερα στους δρόμους, οι μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις που γίνεται, να θυμίσουμε, και κόντρα στις... είναι αποφάσεις που πήραν τα εργατικά κέντρα κόντρα στην ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΕΣΕ που επέλεξε να μην κάνει απεργία σήμερα και που βέβαια έχει πρώτη και κύρια έτοιμα να μην ξεχαστεί, να αποδοθούν οι ευθύνες του σύνολό του για το έγκλημα των Τεμπών, όπως έχει και έτοιμα βέβαια για αυξήσεις τους μισθούς, να σταματήσει η ακρίβεια, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να πάρουν μια σειρά μέτρα προστασίας ώστε οι εργαζόμενοι να ξέρουν ότι θα πηγαίνουν στη δουλειά τους και θα γυρίζουν πίσω ασφαλείς. Ουσιαστικά γίνεται πράξη σήμερα το σύνθημα που επικράτησε, αν θέλετε, στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια μετά το έγκλημα των Τεμπών, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αυτό διεκδικούν χιλιάδες εργαζόμενοι, επαγγελματίες, οι αγρότες που συναντιούνται, οι νέοι φοιτητές, να σταματήσουν οι ζωές μας να θυσιάζονται στην πομά των κερδών. Έως είναι και το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποίηση έχει και αυτή τη διάσταση. Είδαμε και τα αιτήματα, θα λέγαμε, και της ΑΔΔ και από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, αλλά και από το ΠΑΜΕ, όπως και πολλά άλλα εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες που συμμετέχουν βεβαίως. Εσείς έχετε κατέβει και εσείς στον δρόμο, κύριε Κομινάκα, είστε... Ναι, βεβαίως. Γιατί ακούμε φωνές γι' αυτό. Είμαι στην απεργιακή συγκέντρωση τώρα, εκεί είναι η θέση μας. Σήμερα πραγματικά μιλάμε για μια μεγαλειώδη απεργία που πραγματικά έρχεται με την ορμή όλων των άλλων κινητοποιήσεων που είναι ήδη σε εξέλιξη αυτό το διάστημα και των αγροτικών κινητοποιήσεων με το μεγαλειώδης πανελλαδικό συλλαλητήριο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα και των φοιτητικών κινητοποιήσεων που κορυφώνονται τώρα εν ώψη της κατάθεσης του καταδικασμένου ήδη νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και χιλιάδων εργαζόμενων των υγειονομικών που απήργησαν και την προηγούμενη εβδομάδα και χιλιάδων άλλων εργαζόμενων που είναι
στους δρόμους που, που διεκδικούν πραγματικά αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διεκδικούν να πάρουν ανάσα από την ακρίβεια και διεκδικούν, ενώνουν τις φωνές τους όλοι αυτοί για να σταματήσει η προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών του εγκλήματος των Τεμπών και για να σταματήσουν τα διάφορα τέμπη που μαυρίζουν τις ζωές μας. Σας βλέπω στα προπήλαια, νομίζω ότι πρέπει να είστε λογικά. Στα προπήλαια είναι, ναι. Και θα ακολουθήσει πορεία στη πλατεία Συντάγματος, υποθέτω. Ξεκίνησε ήδη, που συγκεντρώσεις είχαν την πρώτη στην Καρόλου κάτω από τα γραφεία του ΟΣΕ για να δώσουν, αν θέλετε, και το στίγμα της σημερινής ημέρας. Ναι. Και τώρα έχουν έρθει στα προπήλαια, πραγματικά μιλάμε για ένα μεγάλο απεργιακό ποτάμι, που δίνει την ελπίδα για το πώς πρέπει οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να κάνουν την πραγματική, να ασκούνε την πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και στις κυβερνητικές αποφάσεις μέσα από αυτές τις μεγαλειώδεις τους κινητοποιήσεις, από το συλλογικό τους αγώνα, από τις συγκεντρώσεις, από την οργάνωσή τους, μπορούν πραγματικά να ασκήσουν εδώ, να ασκήσουν στον δρόμο την μεγαλύτερη πίεση απέναντι στην κυβέρνηση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη.